αξιότιμοι και αξιότιμες εκπρόσωποι των πολιτικών και θρησκευτικών αρχών, αξιότιμοι πρόεδροι της δικού της Επιτροπής Πρωτεύων και Πειραματικών, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Σήμερα είναι η εκδήλωση στην οποία εν συντομία θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο λειτουργίας του 5ου Πρωτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας, όπως διαμορφώθηκε μετά το χαρακτηρισμό του ως πρωτύπου. Θα δείτε ένα γενικό πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη και το οποίο θα παρουσιάσουμε εγώ, ο Διευθυντής του 5ου Πρωτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας, φιλόλογος Γιάννης Κατσάνος, η κυρία Ελιοπούλου Ιωάννα, που είναι δίπλα μου η υποδιευθύντρια, και η κυρία Σημική Αγγελική, επίσης υποδιευθύντρια του σχολείου. Θα το μοιράσουμε στα τρία, επομένως θα μας ακούσετε και τους τρεις, ο καθένας περίπου στον τομέα με τον οποίο ασχολήθηκε και τον οποίο συντόνισε. Καταρχήν να σας πω για την. Να αιτιολογήσω για ποιο λόγο ο τίτλος οδεύοντας. Εδώ ο τίτλος είναι οδεύοντας προς το 2045. Αλλά ο τίτλος ο γενικός της εκδήλωσης είναι οδεύοντας προς το τα μέλλον μέλλοντα. Είναι και πληθυντικός ο τίτλος. Εδώ θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε ένα μέλλον, το πιο άμεσο, το οποίο έχει οριστεί από τις Διεθνείς Επιτροπές, από τον Ορισμό Ενωμένων Εθνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως σημείο καμπής, σημείο αναφοράς, όπου το 2045 θα έχει ολοκληρωθεί μια τοποθεσία που έχουν κάνει αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί και μαζί με αυτούς και εμείς ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ωραία. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης Κατσάνος, έχω γεννηθεί στη δεκαετία του 60, το 1961. Απευθύνομαι σχεδόν κανονικά στο 50% της αίθουσας, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στατιστικά δεδομένα της Στατιστικής Υπηρεσίας του 2021-2022 με την απογραφή, το 50% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι άνω των 45 ετών, ο μισός πληθυσμός. Αυτός λοιπόν ο μισός πληθυσμός, ο οποίος έχει πιθανόν τη δική μου δεκαετία και τις επόμενες δύο, είναι ένας πληθυσμός ο οποίος βρέθηκε σε έναν καταιγισμό εξελίξεων τεχνολογικών που άλλαξαν κυριολεκτικά όχι μόνο την καθημερινότητα αλλά και την ίδια τη ζωή και θα έλεγα και την αντίληψη για τη ζωή. Οι νεότεροι κάτω από το 45 μπορεί να κοιτάνε από τα δεξιά που δεν είναι ιστορικά απόλυτα ακριβείς οι ημερομηνίες χρονολογίες 1800, 1900, 2000, 2010, 2020. Βλέπετε μία ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, των αιώνων και των δεκαετιών, η οποία όσο πλησιάζουμε προς το 2045 γίνεται ακόμα συντομότερη, δηλαδή μικρότερη. Χρειαζόταν 100 χρόνια για να γίνει μία επανάσταση από την άλλη και μετά το 2000 κάθε 10 χρόνια και μετά το 2020 κάθε 5 χρόνια και μετά το 2030 κάθε 2 χρόνια θα γίνεται μία διαρκής αλλαγή και μάλιστα ριζική πολλές φορές. Θα δούμε ποιο χαρακτήρα θα έχει. Προσωπική μου ιστορία είναι ότι πριν γεννηθώ 2 χρόνια ανακαλύφθηκε και μπήκε σε χρήση το μικροτσιπ το οποίο μίκρινε πάρα πολύ το μέγεθος ενός υπολογιστικού συστήματος, μιας μηχανής και το έκανε να χωράει μέχρι και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θυμάμαι σε πόσα μικρό εκατοστά μπορεί να έχουμε ένα τσιπ. Γίνεται πάρα πολύ μικρό. Ήδη έχετε διαβάσει ότι ο πειραματισμός του Elon Musk είναι να βάλει τσιπ στον εγκέφαλο. Αυτή είναι ένα σχέδιο της εταιρείας. Το 62 έχουμε δορυφορική επικοινωνία, ένα χρόνο αφού ότι γεννήθηκα. Το 66 ήρθε στην Ελλάδα η τηλεόραση. Δεν είχαμε τηλεόραση βέβαια στο σπίτι. Το 79 ήρθε η ελληνική τηλεόραση. Να πω ότι το 68, ένα χρόνο πριν προσελληνωθεί ο Απόλλων 2 στο φεγγάρι, ένας πολύ μεγάλος διανοούμενος Αμερικάνος, διανοούμενος που χαρακτηρίζεται Stanley Kubrick, έχει γυρίσει την ταινία Οδύσσια 2001, όπου έχει την περίφημη σκηνή, την έχετε δει όλοι,
ξεκινάει από την, για την εποχή του από την ανάπτυξη, από τα ανθρωποειδή που σχηματίζουν κοινωνίες και καταλήγει ένα κόκαλο το οποίο πετάει ένας άνθρωπος χιμπατζής, να, αυτό το ονομάζουμε ραπόρ του κινηματογράφου. Η σύνδεση λοιπόν του κόκαλου γίνεται με έναν δολοφόρο. Επομένως, ξαναλέω, 62 έχουμε δολοφονικές επικοινωνίες, το 68 ο Κιούμπρι ήδη κάνει μία σύνδεση για το μέλλον του 2021. Μετά έρχεται η αντιμετηλεόραση, οι επεξεργαστές κειμένου. Το 1989 μαζί με την πτώση του Βερολίνου έχουμε το μεγάλο γεγονός του διαδικτύου. Θέλω να πω, η σύνδεση επικοινωνίας από το 62 πηγαίνει στους δορυφόρους και μετά από τους δορυφόρους κατεβαίνει κάτω στο διαδίκτυο, στα peer-to-peer συστήματα τα οποία αυξάνουν την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Κίνητη τηλεφωνία του 1993, το 1994 προσωπικός υπολογιστής, PC, το 2000 το PlayStation, η γνωστή παιχνιδομηχανή, η οποία αποτέλεσε για την εποχή της ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική κατασκευή. Το 2003 αρχίζει το πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο εσείως ολοκληρώθηκε, αν δεν αποτόμε, το 2022. Το iPhone το 2007 και το 2012 η μηχανική μάθηση. Όταν διορίστηκα στη Ρόδο για πρώτη χρονιά, το σύστημα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στο Υπουργείο και σε όσους, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζανε παιδαγωγική, στο Υπουργείο όχι τόσο πολύ, λάθος κάνω, ενώ τους ανθρώπους του Υπουργείου που είχαν μια σχέση με το εξωτερικό ήταν, πρέπει πια να αρχίζουμε να μαθαίνουμε τους μαθητές πώς να μαθαίνουν. Αυτή ήταν η αρχή, να μαθαίνουμε τους μαθητές πώς να μαθαίνουν. Το 2012 το ίδιο πράγμα ξαναέρχεται, αλλά όχι πια για μαθητές, όχι πια για ανθρώπινα πρόσωπα και υπάρξεις, αλλά για μηχανές. Το στοίχημα τώρα είναι που έχει ήδη αρχίσει, όλοι το γνωρίζετε, το ChatGPT, ας πούμε, είναι μία μηχανή υπολογιστική μηχανικής μάθησης και όσο προχωράει ο καιρός, τόσο περισσότερο αυτή η μάθηση εμβαθύνεται. Αυτό εδώ τώρα είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και ανήκουμε στην Ευρώπη, που λέγεται Industry 5.0. Είναι η τελευταία επανάσταση βιομηχανική. Ακόμα στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχει αρχίσει να μπαίνει, ούτε και στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα δελτίο, ή αν θέλετε, ένας προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα επόμενα χρόνια. Και αυτό που διαφοροποιεί αυτή την επανάσταση από τις άλλες είναι ότι επισέρχεται μέσα και το κομμάτι που τρέχει διαρκώς της βιολογίας και σε συνδυασμό πάντα με τις νευροεπιστήμες και την πληροφορική. Η κατευθύνση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η επόμενη επανάσταση βιομηχανική θα είναι ανθρωποκεντρική, δηλαδή σημασία θα έχει ο άνθρωπος, θα σκοπεύει σε ανθρώπους εργαζόμενους αλλά και μαθητές οι οποίοι είναι ανθεκτικοί και σε ένα μέλλον και σε ένα πλανήτη ο οποίος θα είναι βιώσιμος ή αλλιώς αηφόρος. Τα υπόλοιπα είναι τα σχέδια που έχει προγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο για τη νέα βιομηχανική επανάσταση. Το 2022 η μαθήτρια της πρώτης τάξης, ο μαθητής, θα είναι 12 ετών, ήταν 12 ετών. Το 2030 θα είναι 20 ετών φοιτητής-φοιτήτρια, το 2040 εργαζόμενος και το 2045 πάλι εργαζόμενος την πλήρη ακμή του και την ανάπτυξή του. Το 2045, όπως σας είπα, είναι η χρονιά ορόσημο, η χρονιά που προβλέπεται να έχουν γίνει πραγματικότητα το singularity, δηλαδή το πέρασμα στο επόμενο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, με την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπερνάει την ανθρώπινη. Και το δεύτερο είναι σαν που είναι μειωθεί, έτσι πιστεύουμε, αλλά όλο και σπρώχνεται το όριο αυτό πιο πέρα, οι εκπομπές του διοξιδίου και επομένως θα έχουμε ουδετερότητα κλιματική με μηδενικές εκπομπές άνθρωπα. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο θα ζήσουν τα παιδιά σας, δηλαδή οι μαθητές μας. Και επειδή σας είπα ότι εγώ ανήκω σε μια κατηγορία η οποία απέρχεται, όπως και αρκετοί κάποιοι από εσάς, περισσότεροι είστε νεότεροι, και μπορώ ότι είναι πολύ κουραστικά όλα αυτά για κάποιους, είναι νομίζω
πάρα πολύ κακό να μην λάβουμε υπόψη μας ότι μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία θα ζήσουν σε έναν κόσμο ο οποίος θέλει μία ανταπόκριση άμεση και θα θέλει να προετοιμαστεί για αυτόν τον κόσμο. Και μαζί με τα παιδιά πρέπει να προετοιμαστούμε κι εμείς. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί κλπ. Σύμφωνα με τον Παμινόδη Χριστοφιλόπουλο, είναι ένας ενδιαφέρον διανοητής, ο οποίος έχει και την έδρα UNESCO για την προόραση, δηλαδή την πρόβλεψη των μελώντα. Δίνει 4 χαρακτηριστικά στα μέλλοντα αυτά που έρχονται, στο μέλλον που έρχεται, ότι ο κόσμος μας, ο μελλοντικός, θα είναι μεταβαλλόμενος, ασαφής, πολύπλοκος, αβέβαιος. Επομένως, πρέπει οι μαθητές του 2045 να είναι προετοιμασμένοι ήδη από τώρα και νωρίτερα γι' αυτό ακριβώς τον κόσμο. Αυτό εμάς, το 5ο πρότυπο, έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης μας, κάποιες λειτουργίες, κάποιους άξονες. Θα τους αναφέρω ένα-ένα, που βοηθάει τους μαθητές να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες αυτού του μεταβαλλόμενου, πολύπλοκου, αβέβαιου κόσμου, ενός κόσμου μάπα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοφιλόπουλος. Πριν σας πω ποιοι είναι αυτοί οι 4 άξονες δράσης, να σας πω ότι οι μαθητές μας, τα παιδιά σας, οι νέοι του αύριο, θα πρέπει λίγο να είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι από την άποψη της σχέσης με το περιβάλλον, με την τεχνολογία κλπ. Θα πρέπει διαρκώς να διερευνούν και να σκανάρουν τον κόσμο όπως είναι και κάθε φορά να κάνουν αυτό το γνωστό, νομίζω έχετε ακούσει όλοι, με το GPS, επαναπροσδιορισμός διαδρομής. Κάθε φορά που βρίσκομαι, εδώ βρίσκομαι, τι κάνω, που πηγαίνω. Επομένως, θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες ικανότητες, να μπορούν να σκανάρουν πολύ γρήγορα, να καταλαβαίνουν το περιβάλλον τους και να μπορούν επίσης να λειτουργούν ή να προσανατολίζονται μέσα στο περιβάλλον που κινούνται. Αυτοί λοιπόν οι 4 άξονες που δείτε παρακάτω και που διατρέχουν όλο το πρόγραμμα του 5ου Πρωτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας έχουν σαν σκοπό να κάνουν μαθητές ανθεκτικούς, το είδαμε και πιο πριν ως αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσαρμοστικούς. Να μπορούν δηλαδή να αντέχουν και να προσαρμόνται στις απότομες αλλαγές που έρχονται στον κόσμο. Ωραία. Αυτοί είναι οι 4 άξονες με τα 4 σύμβολα. Το σχολείο, το 5ο πρότυπο, ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα σχολείο συμπεριληπτικό και ένα σχολείο το οποίο πριν από όλα τα άλλα διδάσκει δεξιότητες ζωής, ανθρώπινη συνύπαρξη δηλαδή. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα έχει μια ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία και αυτό φαίνεται σε όλες τις δράσεις του. Ένα σχολείο που θα κάνει μαθητές που να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν με επάρκεια και με ελευθερία τα ψηφιακά εργαλεία, ψηφιακές δεξιότητες και ανοιχτοί κώδικες και ελεύθερα λογισμικά. Στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε μόνο ελεύθερα λογισμικά, έχουμε καταργήσει τα αγορασμένα λογισμικά και σε κάποια μαθήματα προσπαθούμε να ασχοληθούμε και με τις κώδικες, παρότι είμαστε ακόμα στη γυμνάσια. Και το τελευταίο, το πολύ σημαντικό, για να μπορέσουμε να λύσουμε σε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να φροντίζουν οι μαθητές καθημερινά και αδιάκοπα να μειώνουν το αποτύπωμά τους. Όσο μπορούν λιγότερο εισόδημα υλικών, πόρων, όσο μπορούν επανάκριση και ό,τι θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να μην επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο τον πλανήτη. Αυτές λοιπόν οι 4 άξονες χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα λειτουργίας του 5ου Πρωτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας τα 2 αυτά τελευταία χρόνια μετά τον χαρακτηρισμό του ως πρωτύπου. Τα 2 πρώτα υπήρχαν και πριν στο 5ο Γυμνάσιο, λίγο το 3ο και λιγότερο το 4ο. Τώρα και τα 3 ισότιμα διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα που θα σας το εξηγήσουν παρακάτω οι συνάδελφοι συνεργάτες. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια εικόνα που θα έχουμε το 2045. Για πολλούς φαντάζει εφιαλτική, για άλλους φαντάζει ωραία, για άλλους δύσκολη. Είναι αυτό που λέμε σύγκληση φυσικής, ψηφιακής και βιολογικής σφαίρας. Ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα του FET στην Ευρωπαϊκή Ένωση, European Future Emerging Technologies. Μιλάμε πια όχι για υψηλές τεχνολογίες, αλλά για επόμενες τεχνολογίες που επέρχονται. Τη μία τη γνωρίζετε όλοι και πρακτικά όλοι έχετε το ChatGPT.
η τεχνητή νοημοσύνη, η συνθετική βιολογία, η ρομποτική και η νευροπληροφορική, δηλαδή η σχέση ανάμεσα το πείραμα του Elon Musk που σας είπα, ακριβώς από το σκοπό να συνδέσει νευρώνες εγκεφαλικούς με τσιπ ηλεκτρονικά. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να συνηθίζουμε αυτές τις ιδέες, παρότι φαντάζομαι εφιαλτικές, έρχονται όμως καταιγιστικά ως μια πραγματικότητα και εμείς μπορεί να μην τις προλάβουμε, εγώ δηλαδή σίγουρα δεν τις προλάβω, αλλά οι μαθητές μας σίγουρα θα βρεθούν μπροστά τους. Για όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει ο μαθητής να αναπτύξει αυτό που ονομάζεται διεθνώς computational thinking, δηλαδή υπολογιστική σκέψη, άλλοι το ονομάζουν αλγοριθμική σκέψη, άλλοι το ονομάζουν μαθηματική σκέψη. Αλλά μάλλον ο σωστότερος όρος είναι υπολογιστική σκέψη, είναι αυτό που σας είπα, check και μετά επαναπροσδιορισμός, ξανά δεδομένα και μετά επαναπροσδιορισμός. Επομένως, δεν είναι τόσο πολύ αλγόριθμος, δεν είναι τόσο πολύ μαθηματική σκέψη, είναι ένας υπολογισμός βάσει δεδομένων που έρχονται. Και τώρα να πω και το ακραίο, νομίζω ότι ο κύριος το Μπρασίνη και στην ειδικότητά του, ότι όταν θα μιλάμε πια για κυβαντικούς υπολογιστές, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως υπολογιστή θα είναι ένα παιχνίδι PlayStation. Αυτό που έχουμε σήμερα εννοώ, οι υπολογιστές μεγέθους τέρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δείτε το 2001 ένας μαθητής του Stanley Kubrick που το 1968 έφτιαξε την Οδύσσεια του 2001 του διαστήματος με τη σκηνή που σας είπα. Θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ταινία που γυρίστηκε σε σενάριο του Stanley Kubrick, αλλά γύρισε ο μαθητής του, ο Steven Spielberg, και την έχετε δει περισσότεροι. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Βέβαια έχει ένα ελεγγυακό χαρακτήρα, αλλά σε κάθε περίπτωση δείχνει τα μέλλοντα. Βλέπετε το πέρασμα από το ρομπότ, το παιδί αυτό είναι ένα ρομπότ, he is not, δεν υπάρχει, αλλά ωστόσο αγαπά που έχει αναπτύξει αισθήματα, η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι και μία υπόμνηση που το 2001 μας έκανε ο Spielberg, έχουμε 2023, είμαστε 21 χρόνια μετά, 22, για να μας προειδεάσει για κάποια πράγματα που θα έρθουν στο μέλλον.
αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε αντιμετωπίσει οι μαθητές στον 21ο αιώνα. Μάθα, όπως είπαμε, με καβαλώμενοι και θα πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτή. Οπότε, με βάση αυτό το σχετικό, διαμορφώθηκε το παρακάτω πρόγραμμα σχολείου που η κυρία Αγγελική Σιμιτζή, με την οποία μοιραζόμαστε την τιμή να είμαστε απόφοιτοι του ίδιου σημαντικού πανεπιστημίου, όπως θα λέω, καλύτερη στην Ελλάδα, που είναι σημείο Κρήτη. Και δεύτερον, έχουμε την τιμή να είναι και μαθητριά μου. Θα σας περιγράψω το πρόγραμμα το πρωινό του σχολείου, το οποίο ξεκινάει με τα παιδιά που είναι στις τάξεις 8 και 10 και ολοκληρώνεται στις 2 και 5. Το πρόγραμμα ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθούν τα υπόλοιπα γυμνάσια, γιατί πάντα αυτό είναι μια ερώτηση που απασχολεί τους γονείς, αν τα παιδιά μας είναι πολύ περισσότερη ώρα στο σχολείο και για ποιο λόγο. Είναι κανονικά 32 ώρες εβδομαδιαίως που ακολουθούν σε όλα τα σχολεία. Διαφοροποιείται το δικό μας σχολείο στο εξής. Στα μαθήματα που χαρακτηρίζονται εργαστήρια. Εργαστήριο χαρακτηρίζεται η φυσική, η γεωγραφία και η γεωλογία, η βιολογία με τη χημεία, η πληροφορική, η τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες και οι τρεις, και αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, η φυσική αγωγή, τα καλλιτεχνικά, μουσική και εικαστικά. Το κάθε ένα από αυτό έχει ένα στόχο για τον οποίο έχει προταθεί από το δικό μας σχολείο για να γίνει εργαστηριακό. Οι μαθητές των τμήματων, των 12 τμήματων, χωρίζονται σε δύο υποτμήματα την ώρα που είναι να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα και απασχολούνται από εκπαιδευτικούς σε ομάδες των 12 ατόμων. Το εργαστήριο της φυσικής αγωγής ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, των 2 ωρών. Το μάθημα γίνεται συνεχόμενο 2 ωρό για να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν σε εξωτερικούς χώρους ολοκληρωμένα μία δραστηριότητα. 2 καθηγητές μοιράζονται το τμήμα των 24 και γι' αυτό χωρίζονται μαθητές σε 12 και 12, δηλαδή έχουν 2 γυμναστές τα τμήματα. Τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο και πηγαίνουν σε όμορα. Σε όμορφους αθλητικούς χώρους όπως είναι το δημοτικό στάδιο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο, είτε το κλειστό γυμναστήριο για να κάνουν το προγραμματισμένο πρόγραμμα το οποίο έχει δοθεί το τρίμηνο, τετράμηνο, το ανάλογο, ή στο κολυμπητήριο. Θα πει κάποιος το κολυμπητήριο δεν είναι όμορο. Ναι, φέτος ακολουθήθηκε μία δράση να μπορούν να φεύγουν τα παιδιά μέσα από το πρόγραμμα με λεωφορεία και πηγαίνουν στους χώρους αυτούς και παρακολουθούν το 2 ωρό τους χωρίς να χάνεται χρόνος να περπατήσουν ή να κουραστούν. Στόχος είναι η προπόνηση και η χρήση του εξοπλισμού υποστηρίζεται από τους αθλητικούς συλλόγους που συνεργάζεται το σχολείο. Γιατί εκτός από τους γυμναστές μας βοηθούν και οι σύλλογοι οι οποίοι έχουμε τη συνεργασία. Και την επόμενη χρονιά αυτό έχουμε σκοπό να το ανοίξουμε σε περισσότερους συλλόγους που θα θέλανε ή θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν μαζί μας για το σχολείο, με το σχολείο. Στις ξένες γλώσσες ακολουθείται πάλι το αναλυτικό πρόγραμμα, δηλαδή 2 ώρες είναι εβδομαδιαίως το μάθημα της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής. Χωρίζονται τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο σε 12 μαθητές σε κάθε τμήμα, υποτμήμα και παρακολουθούν ανάλογα το μάθημά τους στους εργαστηριακούς χώρους που είναι διαμορφωμένοι στο σχολείο. Για το μάθημα των ξένων γλωσσών, το σχολείο μας έχει εκπονήσει πρόγραμμα προετοιμασίας των μαθητών και των μαθητριών που θα επιλέξουν έστω μετά τη λήξη του απολυτηρίου. Μετά τη λήξη του γυμνασίου, να δώσουν στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθεια σε επίπεδο B1 στα αγγλικά, αν το επιθυμούν φυσικά, και το επίπεδο Α2 στα γαλλικά γερμανικά. Πολύ σημαντικό για το σχολείο μας είναι και τα καλλιτεχνικά δρώματα, γιατί είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε ότι
είναι πολύ βασικά τα μαθήματα. Φυσικά είναι πολύ βασικά τα μαθήματα, αλλά τα παιδιά έχουν και καλλιτεχνικές φύσεις και χρειάζονται και διεξόδους. Θα το δούμε κιόλας πώς τις εκφράζουν. Το μάθημα και των δικαστικών και της μουσικής πάει μεταξύ τους και τα παιδιά μοιράζονται πάλι σε 12 και 12. Και δίνεται έμφαση στο να εκφραστούν μουσικά και εικαστικά την ώρα που διδάσκεται το μάθημα, την ώρα του ορολογίου. Φυσικά, έχουν φτιαχτεί και για την επόμενη χρονιά δύο όμιλοι μουσικής, ένας όμιλος εικαστικών και ένας όμιλος θεάτρου, για να ενισχύσουν και μετά το αναλυτικό πρόγραμμα την δημιουργικότητα των παιδιών μέσα στο σχολείο. Αυτά από εμένα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα σειρά έχει η κυρία Ηλιοπούλου. Η κυρία Ηλιοπούλου είναι συνολόγος. Συνεργαστήκαμε μαζί όταν ήμουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας υπεύθυνων σχολικών δραστηριοτήτων. Η κυρία Ηλιοπούλου ήταν υπεύθυνη του συμβουλευτικού σταθμού νέων. Μία αυτή επίσης και στο κέντρο της Διεύθυνσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα παρουσιάσουμε τώρα τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο στη ζώνη του ορολογίου προγράμματος μετά τις 2 το μεσημέρι. Να, την Κυριακή, συγγνώμη, να ανέβω την κύτα τα δύο. Από τις 2 και 4 μέχρι τις 4 παρατέταρτο. Στον πίνακα βλέπετε τους 16 ομίλους αριστείας, κοινοτομίας και δημιουργικότητας που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας τη φετινή χρονιά. Οι όμιλοι έχουν στόχο να αναπτύξουν τα παιδιά τις ιδιαίτερες κλίσεις, ικανότητες και ταλέντα σε γνωστικά αντικείμενα όπως είναι τα μαθηματικά, η φυσική, η ρομποτική, αλλά και στις τέχνες και, και στον αθλητισμό. Οι όμιλοι έχουν διάρκεια 2 ώρες, συνδέονται, υλοποιούνται η διάρκεια τους, συγγνώμη, είναι 2 ώρες και οι όμιλοι συνδέονται τουλάχιστον με 2 από τους 4 άξονες δράσης που βλέπετε, που διατρέχουν συνολικά τη λειτουργία του σχολείου, τη συμπερίληψη και δεξιότητες ζωής, μείωση οικολογικού αποτυπώματος, ψηφιακές δεξιότητες και σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Η διάρκεια τους είναι 2 ώρες, η συμμετοχή των παιδιών είναι υποχρεωτική και στο τέλος παίρνουν βεβαίως θετικούς παρακολούθησης. Περισσότερα πράγματα για τους ομίλους μπορείτε να δείτε και στο blog του σχολείου. Να συμπληρώσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλο το πρόγραμμα του σχολείου διατρέχεται από αυτούς τους 4 άξονες. Δηλαδή κάθε φορά που στο τέλος κάνουμε ένα τσέκ, δηλαδή έναν έλεγχο, αν πετύχαμε τους στόχους μας, οπωσδήποτε κάθε όμιλος πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 από αυτούς τους 4 που εξηγήσαμε στην αρχή. Επομένως βλέπουμε πώς μπαίνει μέσα και στη δεύτερη ζώνη, δηλαδή στους ομίλους, αυτοί οι 4 άξονες του σχολείου που χαρακτηρίζουν όλο το πρόγραμμα από την πρώτη ώρα μέχρι την 8η που είναι η όμιλη. Στο σχολείο υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές και μαθήτριες που για κάποιο λόγο έχουν στερήσει σε κάποια από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τα μαθήματα αυτά γίνονται μετά τις 2 το μεσημέρι και τα τμήματα της ενισχυτικής αποτελούνται από 6 έως 12 μαθητές και μαθήτριες, αποκλειστικά από 5η Γυμνασίου Χαλκίδας. Για το μάθημα των Αγγλικών, η ενισχυτική διδασκαλία έχει και έναν επιπλέον στόχο, την λήξη του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, επίπεδου Β1, Β2, για τους μαθητές που το επιθυμούν, βέβαια. Ωραία, να προσθέσω εδώ λίγο ότι η ενισχυτική διδασκαλία βελτιώνει εσωτερικά τις δυνατότητες των μαθητών, τους δίνει δηλαδή μία βοήθεια επιπλέον τις 2 ώρες μετά το πρόγραμμα, να ανέβουν όσοι μαθητές είναι κάτω από τον μέσο όρο του μαθήματος. Παραδείγματος χάρη, κάθε φορά δημοσιεύουμε ποιοι είναι οι μέση όροι σε κάθε μάθημα του σχολείου, ειδικά για τα μαθήματα τα βασικά. Να πω εδώ άλλη μια φορά, παρότι φιλόλογοι, το πιο σημαντικό μάθημα του σχολείου είναι τα μαθηματικά. Επομένως, ελέγχεται διαρκώς η επίδοση και η απόδοση των μαθητών σε αυτά. Και αν κάποιος έχει κάτω από τον μέσο όρο του τμήματός του, αυτός καλείται να προσέλθει. Βέβαια, δεν τον υποχρεώνουμε, αλλά συνιστούμε στο μαθητή και στους γονείς να παρακολουθήσει τα τμήματα ενισχυτικής που θα τον βοηθήσουν να ανέβει στο μέσο όρο του τμήματος. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική εσωτερική λειτουργία, αυτόνομη του σχολείου. Δεν έχει σχέση με την ενισχυτική
που γίνονται από τη δευτεροβάθμια. Και βέβαια αφορά κυρίως τους μαθητές που ο βαθμός τους είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο του τμήματος. Δηλαδή, αν παιδιά που είναι καλοί μαθητές θέλουν να κάνουν επιπλέον μαθήματα, νομίζω δεν έχουν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή, απλά να προσφέρουν επιπλέον ώρες μαθήματος. Θέλω να σας πω, μέσο όρο στα μαθηματικά στη Β1, ας πούμε, είναι 17,5. Ο μέσος 18,5, το λέω αυτό. 18,5. Όποιος έχει κάτω από 18,5. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να. Θα προχωρήσει στην υπερβολή. Εκτός από τους ομίλους, στο σχολείο υλοποιείται και λέσχες. Οι λέσχες έχουν διάρκεια μία ώρα και γίνονται συνήθως Παρασκευή μετά το τέλος των μαθημάτων. Ο σκοπός των λεσχών είναι η ενασχόληση, να καλλιεργήσουν δεξιότητες. Είναι η χαλάρωση και η ευχαρίστηση των μαθητών, γιατί η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική. Δεν απαιτείται δηλαδή κάποιος μαθητής συστηματικά να παρακολουθεί κάποια λέσχη, αλλά μπορεί να επιλέγει έτσι, ό,τι από αυτά τον ευχαριστεί. Βλέπετε τις λέσχες που λειτουργούσαν από την πρώτη χρονιά στο σχολείο. Το σχολείο μας. Το σχολείο επίσης ενθαρρύνει, ενισχύει και καθοδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Εμείς θέλουμε οι μαθητές ελεύθερα να επιλέγουν τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς και να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από αυτή τη συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει στη διαχείριση του άγχους και στην διαχείριση της αποτυχίας, που πολλές φορές μας βασανίζει το να είμαστε τέλειοι ή να πετυχαίνουμε πάντα το άριστο. Στόχος λοιπόν δεν είναι να προτεύσουν, αλλά να συμπεριληφθούν, να βρεθούν με άλλους συμμαθητές και να διαγωνιστούν σε αυτά που αγαπούν να κάνουν. Τη φετινή χρονιά, οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν σε διαγωνισμό στατιστικής, μαθηματικών, βιολογίας, στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Junior Achievement, στον οποίο κέρδισαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του γυμνασίου, στο διαγωνισμό ρητορικής, ρομποτικής και στο διαγωνισμό φυσικής. Πολύ σημαντικό για το σχολείο είναι, η σύνδεση των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον. Ήδη αναφερθήκαμε στον άξονα για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Δεν εννοούμε όμως δραστηριότητες που στοχεύουν αποκλειστικά στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η επαφή των μαθητών με τη φύση και κάθε δραστηριότητα που ενισχύει την επαφή με τη φύση είναι ουσιώδης έτσι αναγκαία για την ανάπτυξη και για το μέλλον των μαθητών. Επομένως, δραστηριότητες όπως είναι οι διαδρομές σε χώρους αστικού πρασίνου, η δημιουργία και η συντήρηση σχολικού αγρότυπου, οι μαθητές φροντίζουν τον αγρότυπο που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της λέσχης κυπουρικής και τώρα ετοιμαζόμαστε να κόψουμε τα πρώτα μας μαρουλάκια. Μαρούλια. Συμμετοχή σε προγράμματα αποκατάστασης φυσικού περιβάλλοντος και επισκέψεις σε κέντρα περιβαλλοντικής είναι τέτοιες προτάσεις που επιδιώκουμε έτσι να συμμετέχουμε. Και μελλοντικά προσβλέπουμε και στη διαβίωση στο φυσικό περιβάλλον κάποια στιγμή που κάνουμε και αυτό. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου είναι εξοπλισμένες με προτζέκτορα, υπολογιστή και έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει μόνιμη έκθεση με υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δρόμοι της Ιστορίας. Το πρόγραμμα αυτό ήταν η συμμετοχή του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας στο πρόγραμμα του Εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και μέρος από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του σχολείου οφείλεται στη χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ελλάδα 2021 για τη συμμετοχή του σχολείου. Από το ίδιο πρόγραμμα, συνέπεια από το ίδιο πρόγραμμα, ήταν να ονομαστούν οι αίθουσες του σχολείου μας με ονόματα ηρώων δρόμων της Χαλκίδας, τα οποία χρησιμοποιούμε και αυτός είναι ο τρόπος που ονομάζουμε, αναφερόμαστε στις αίθουσές μας. Σε κάθε αίθουσα υπάρχουν χάρτες, υπάρχει χρονογραμμή με σημαντικά ιστορικά γεγονότα, πίνακας ανακοινώσεων, κανονισμός λειτουργίας του σχολείου και φάκελος έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια των μαθητών. Τώρα, στα πλαίσια του άξονα δράσης για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του σχολείου, προσπαθούμε πάρα πολύ να μειώσουμε τη χρήση του πλαστικού, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε αναξίδωτο μπουκάλι θερμός αντί για πλαστικά μπουκαλάκια. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ακολουθούν υγιεινά πρότυπα διατροφής, να αγοράζουν φρούτα από το κηλικείο αντί για κάποιο άλλο σνακ λιγότερο υγιεινό. Περιορίζουμε την κατανάλωση χαρτιού και ενέργειας προσπαθώντας να επαναχρησιμοποιήσουμε τα σχολικά εγχειρίδια. Ζητάμε από τους μαθητές, δηλαδή, τη φετινή χρονιά ή την πρώτη χρονιά που θα γίνει, να επιστρέψουν τα σχολικά βιβλία ώστε να χρησιμοποιηθούν την επόμενη χρονιά από τους επόμενους μαθητές σε μια προσπάθεια να μειώσουμε
στην σπατάλη των πόρων που απαιτείται έτσι για την τύπωση και χρησιμοποίηση καινούργιων βιβλίων. Χρησιμοποιούμε με οικονομία τα υλικά γραφής και αυτό έχει σαν συνέπεια να ελαφραίνει και το μαθητικό σακίδιο. Εξοικονομούμε χρήματα με την ομαδική παραγγελία λοιπόν και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Σύλλογος Γονέων και Φιδεμόνων. Και στόχος όλων αυτών είναι οι μαθητές να υιοθετήσουν, να αποκτήσουν δεξιότητες και συνήθειες, οι οποίες θα τους κάνουν χρήσιμες και στο μέλλον και στο υπόλοιπο της ζωής τους. Εδώ βλέπετε την αφίσα από το διαγωνισμό που υλοποίησε και την περσινή χρονιά και τη φετινή και τις δύο χρονιές ο Όμιλος Ιστορίας. Είναι ένας διαγωνισμός εσωτερικός για τον εορτασμό των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης μάλλον, τώρα έχουν περάσει τα 200 χρόνια. Αξιοποιούμε το υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Δρόμοι της Ιστορίας και υπάρχει στον τοίχο της καθέθουσας, αλλά και στον μπλοκ του σχολείου. Οι μαθητές μελετάνε αυτό το υλικό και καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που αφορά πρόσωπα της Επανάστασης, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες που έχουν υπάρξει μέσα σε αυτά τα 200 χρόνια. Εξού και το όνομα της διαγωνισμού. Εδώ βλέπετε την παρουσίαση του προγράμματος Δρόμοι της Ιστορίας στην πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, όταν εξειδικεύτηκε το σχολείο μας το 2021 και τέλος. Ο Όμιλος Ιστορίας του Σχολείου, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιστορίας του πρώτου πρότυπου Γιέλ Χαλκίδας και του τέταρτου Γιέλ Χαλκίδας, προσκάλεσε την κυρία Μαρία Ευθυμίου, καθηγήτρια ιστορίας του ΕΚΠΑ, την περσινή χρονιά, πέρυσι τον Ιούνιο, στο σχολείο για ένα ανοιχτό μάθημα στην αυλή του σχολείου. Η κυρία Μαρία Ευθυμίου μας έκανε την τιμή να μας επισκεφτεί. Παρουσίασε το θέμα της αντέχοντας τον χρόνο η Ελλάδα στα 3.500 χρόνια της καταγεγραμμένης ιστορίας. Συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς. Ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ έτσι αυτή την συζήτηση ιστορικού και όχι μόνο περιεχομένου. Αυτά από μένα. Ωραία. Βαίνουμε προς το τέλος. Όλα αυτά για να γίνουν και για να βελτιωθούν αναμφίβολα χρειάζονται αξιολόγηση και χρησιμοποιώ τώρα τη φράση η οποία αυτή την περίοδο, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιείται πολύ, όχι πάντα με θετικό πρόσημο. Οποιαδήποτε μηχανή θέλει να δουλέψει σωστά, κάνει έναν έλεγχο, ένα check, όπως λέμε στα αγγλικά, στα ελληνικά, το τι έχει κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι, αν τους πέτυχε ή όχι, τι είναι αυτό που δεν βοήθησε να τους πετύχει και κάθε φορά, αυτό που ονομάζουμε ανατροφοδότηση, προσπαθεί να βελτιώσει τα λάθη που έχουν γίνει. Είναι κάτι που υπάρχει παντού, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα πάντα υπάρχει και προσωπικά στον καθένα μας υπάρχει. Κάθε φορά εμείς οι εκπαιδευτικοί που κάνουμε μάθημα στην τάξη και βγαίνουμε έξω για να ηρεμήσουμε, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι τι δεν κάναμε καλά, τι δεν πετύχαμε. Επομένως, αυτή είναι μια πρώτη αξιολόγηση και εδώ μιλάμε για την αξιολόγηση ενός ολόκληρου σχολείου με βάση τους άξονες που έχει θέσει. Και πάνω βλέπετε επίσης το έντυπο αξιολόγηση του ΙΕΠ, το οποίο αναρτάται στην πλατφόρμα του, με τους δείκτες, όπου σε κάθε δείκτη δίπλα έχουμε βάλει και ποιον άξονα το έχουμε θέσει εμείς, ένας από τους τέσσερις, αυτός ο δείκτης θα εξυπηρετήσει, ώστε να πούμε ότι πέτυχε το σκοπό του. Να πω εδώ ότι όλα αυτά δεν θα είχαν επιτευχθεί αν δεν είχαμε την αρρωγή καταρχήν της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών, του Αυτοτελούς Τμήματος Προτύπων και Πειραματικών του Υπουργείου Παιδείας, την πολιτική βούληση του Υπουργείου Παιδείας να προτείνει να γίνουμε πρότυπο σχολείο, το Δήμο Χαλκιδαίων βέβαια, ο οποίος είναι εδώ και η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, μας βοηθάει με κάθε τρόπο για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας όλα αυτά που είδατε. Και επίσης το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη δευτεροβάσινη εκπαίδευση, ο κύριος Φράγκος με διευθυντής επίσης στο κομμάτι που το αναλογεί πάντα βοηθάει το σχολείο, όπως και όλα τα σχολεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, αν κάναμε κάτι καλά, ζητάμε να συνεχιστεί, αν όχι, δεν πειράζει. Το πέμπτο γυμνάσιο θα παραμείνει πέμπτο γυμνάσιο, είτε με το χαρακτηρισμό του πρότυπο ή όχι. Θα είναι ένα σχολείο συμπεριληπτικό, ένα σχολείο που θα δουλεύει όπως δούλευε μέχρι σήμερα. Εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου να δείτε όλα αυτά τα οποία είπαμε. Αυτή η παρουσίαση θα αναρτηθεί αύριο το πρωί στην ιστοσελίδα του σχολείου, οπότε τη συμβουλευτείτε.
Και να τελειώσω με κάτι που έρχεται από το μακρινό παρελθόν, αλλά είναι πολύ σύγχρονο. Μιλάω για έναν μεγάλο παιδαγωγό, τον Αλέξανδρο Δελμούζο, και ένα κείμενο το οποίο ήταν ιδιαίτερα ερμηνευμένο. Εδώ βλέπετε μαθητές σε πάρτι. Το 5ο γυμνάσιο είναι γνωστή για τα πάρτι του στη Χαλκίδα. Είναι η διαδικασία ότι οι μαθητές μόνοι τους οργανώνονται, ενώ το 15μελές και τα πενταμελή, και κάνουν μια γιορτή δική τους, όπως αυτοί νομίζουν ότι πρέπει να είναι μια γιορτή, με μουσική, χορό, πορτοκαλάδες, λεμονάδες κλπ. Και οικειοποιούνται το χώρο, οικειοποιούνται δηλαδή το κτίριο, τις εγκαταστάσεις στο σχολείο τους, το βράδυ. Τα πάρτι συνήθως είναι βράδυ, μετά τις 7 η ώρα. Αυτό το συνδέω πάρα πολύ με το κείμενο του Δελμούζου, που είναι το 29, σε κάποια από τις ομιλίες της. Το κείμενο λέει: «Το στεγνό και αγέλαστο σχολείο των μεγάλων θα γίνει πραγματικά ο σχολείο των παιδιών, σχολείο ζωής, όπου θα ανθίζει πλούσια η σχολική ζωή. Κέντρος αυτή θα είναι το παιδί, τα παιδιά και όχι ο δάσκαλος. Αυτό ελεύθερα θα κινούνται, θα δημιουργούν, θα ζουν τη ζωή τη δική τους και όχι κατά παραγγελία. Και δεν θα είναι άτομα σκόρπια το καθένα για τον εαυτό του, αλλά ένα σύνολο οργανωμένο, μια σχολική κοινότητα. Και τη μορφή της θα τη δίνουν τα ίδια τα παιδιά ελεύθερα και όχι οι μεγάλοι. Με τέτοια μέθοδο και ζωή, το σχολείο ετοιμάζει το παιδί σιγά σιγά για τη μεγάλη κοινωνία. Και έτσι μονάχα το σημερινό απομονωμένο νεκροταφείο μπορεί να γίνει κέντρο και συνέχεια ζωής και να πλησιάζει τον εξωτικό του σκοπό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Θα συνεχίσουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και ένα χαιρετισμό από τον εκπρόσωπο του 15μελούς του σχολείου μας, και μετά θα παρακολουθήσετε το πρόγραμμα που δοκίμασαν δύο σπουδαίοι. Δύο σπουδαίοι μουσικοί που είχαμε άλλη μια φορά, το λέω, την τύχη να τους έχουμε μαζί στο σχολείο, η κυρία Σευροπούλου και η κυρία Γερογιάννη. Η κυρία Αργυροκαστρίτη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού, πολιτικού και θρησκευτικού κόσμου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην εκδήλωση του σχολείου μας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μου δίνεται η ευκαιρία να σας εκφράσω την πλήρη ικανοποίησή μου ως Προέδρου και εκπροσώπου των Γονέων και Κηδεμόνων για τα 2 χρόνια λειτουργίας του. Είναι γεγονός ότι μετά την εισαγωγή των παιδιών μας στο σχολείο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πράγματα πρωτόγνωρα και με προγράμματα πολλά υποσχόμενα. Πολύ σύντομα διαπιστώσαμε ότι όλα όσα προαναγγέλθηκαν εφαρμόστηκαν με επιτυχία και έγιναν αποδεκτά από το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών. Εισήχθησαν καινοτομίες που επέδρεσαν θετικά στην εξέλιξη, την πρόοδο, τη συνεργασία των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους και στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης αντίληψης για τη σχέση τους με το σχολείο. Συγκεκριμένα, είδαμε να οργανώνονται δράσεις μέσα από τις οποίες τα παιδιά μας μπόρεσαν να επιδείξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους σε τεχνικούς και καλλιτεχνικούς τομείς. Διαπιστώσαμε την συντονισμένη προώθηση της ιδέας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις με άριστα αποτελέσματα. Επικροτήσαμε τη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων σε υποτμήματα 12 ατόμων, που διευκόλυνε τους καθηγητές και τις καθηγήτριες να αποδώσουν καλύτερα και τα παιδιά μας να εισπράξουν τα μέγιστα. Και βέβαια δεν μπορώ να παραλείψω την άριστη συνεργασία και επικοινωνία που είχαμε ως σύλλογος με το σχολείο μας, το οποίο μας έδωσε βήμα και μας επέτρεψε να αναλάβουμε και να φέρουμε εις πέρας και εμείς πρωτοβουλίες που προάγουν και ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το τέλος όμως θα μου επιτρέψετε να αφήσω κατά μέρος το ρόλο της Προέδρου και να αναλάβω το σημαντικότερο ρόλο για μένα, εκείνο της μητέρας. Και μιλώντας ως γονιός, θέλω να ευχαριστήσω τα πρόσωπα πίσω από το σχολείο. Από το σχολείο τους καθηγητές εννοώ και τις καθηγήτριες, που στεναρά
και με αυταπάρνηση έκαναν πράξη όσα προανέφερα. Και συνειδητά ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά μας και τους πρόσφεραν, πέρα από τις γνώσεις, ασφάλεια, συμπαράσταση και ευκαιρίες. Εδώ και 2 χρόνια, λοιπόν, καθημερινά αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που το παιδί μου, τα παιδιά μας, φοιτούν στο πρότυπο γυμνάσιο, το οποίο κατάφερε τόσο γρήγορα να ανταποκριθεί σε ό,τι η έννοια πρότυπο κλείνει μέσα της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του 15μηλούς θα απευθύνουν ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και εμείς εκ μέρους του 15μηλούς του 5ου Πρωτοτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας. Ονομάζομαι Ιωάννης Μπαράκος, είμαι ο γραμματέας του 15μηλούς και από εδώ είναι ο Γιώργος Σικίδης, ο πρόεδρος του 15μηλούς. Και θα θέλαμε να πούμε λίγα πράγματα για το σχολείο μας. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να μιλήσουμε για τη δράση του σχολείου μας. Το σχολείο μας, από όταν έγινε πρότυπο, εντάχθηκαν καινούργια προγράμματα και δράσεις που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες για όλους τους μαθητές και τους βοήθησαν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις και ασχολίες. Εμάς, ως μαθητές, μας άρεσαν πολύ τα πάρτι, οι εκδρομές και ο πρωτότυπος τρόπος όπου γινόταν το μάθημα της γυμναστικής, μέσα από την οποία γνωρίσαμε διάφορα αθλήματα, όπου πιθανόν αν δεν φοιτούσαμε σε αυτό το σχολείο, δεν θα είχαμε κάποια επαφή. Επίσης, από το σχολείο δίνονταν υποτροφίες μερικών μηνών σε παιδιά που ενδιαφέρονταν να κάνουν κάποια από αυτά τα αθλήματα. Στους μαθητές άρεσαν πολύ οι περιβαλλοντικές δράσεις, η χοροδία, η οποία ήταν πολύ δραστήρια σε σχέση με άλλες χρονιές. Υπάρχουν όμως τομείς όπου μπορεί να βελτιωθεί το σχολείο μας. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να πηγαίνουμε παραπάνω εκδρομές τα παιδιά που δεν είναι σε ομίλους. Καλό θα ήταν να δοθούν περισσότερα χρήματα από το κράτος, ώστε να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις και προγράμματα, καθώς υπήρχε η διάθεση, μα όχι το μέσο. Εμείς, ως μαθητές, περάσαμε μια πολύ ευχάριστη χρονιά, όπου για μερικούς ήταν και η τελευταία στο γυμνάσιο. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχόμαστε μια ευχάριστη βραδιά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το 15μηλές και το Σύλλογο Γονέων. Για το 15μηλές τι να πούμε, να προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε πιο πολύ σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι μία εκδρομή όπου θα μείνουμε στη φύση για 1 ή 2 μέρες, τουλάχιστον για τη Δευτέρα, θα γίνει. Το έχουμε συνεννοηθεί και του χρόνου θα έχετε μία διαβίωση στο ύπαιθρο, μαζί με μαθήματα. Και το ενδιαφέρον σας στη χοροδία και στα μουσικά σύνολα του 5ου Πρωτοτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας. Παρακαλώ η χοροδία να έρθει σιγά σιγά. Ευχαριστώ. Ενώ ανεβαίνει η χοροδία, κύριε Τόμπρα, να καλέσουμε τον πρόεδρο της Διοικούς της Επιτροπής. Συγγνώμη που θα εγκαθίσταται η χοροδία, αλλά μπορείτε παράλληλα να μας πείτε 2 λόγια. Αρχικά 2 λόγια θέλω να πω. Καλησπέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος της Διοικούς της Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και πραγματικά είμαι και συγκινημένος, αλλά και εντυπωσιασμένος, επειδή ξέρω τη διαδικασία με την οποία πριν από 2 χρόνια χαρακτηρίστηκε αυτό το σχολείο ως πρότυπο. Ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν φανταζόμουν πραγματικά πόσες δυνατότητες μπορεί να περικλεί ένα πλαίσιο που στην πραγματικότητα είναι ανοιχτό, δεν είναι κλειστό πλαίσιο και πώς αυτό το ανοιχτό πλαίσιο μπορεί να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είδαμε, που εμένα προσωπικά με εντυπωσίασαν και κυρίως με εντυπωσίασε κάτι
πολύ απλό το συζήτησα με τον φίλο μου που με συνοδεύει, η ησυχία την ώρα που μίλαγε ο διευθυντής. Αυτό είναι δηλωτικό, το πως ένα ολόκληρο σχολείο σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους, με τους συναδέλφους καθηγητές και με τους μαθητές και με τους γονείς, όλοι μαζί καταλαβαίνουν τη δουλειά που έχει γίνει. Θέλω μόνο να πω συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελπίζουμε του χρόνου να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά σε αυτή τη γραμμή. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω, όσο το σχολείο εντατικοποιείται στα μαθήματα, άλλο τόσο έχει απόλυτη ανάγκη τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Επομένως, ένα μεγάλο κομμάτι της προσπάθειάς μας και των προσπαθειών της κυρίας Γερογιάννη και της κυρίας Ευρωπούλου είναι τα παιδιά να βρούνε διεξόδους στη φωνή και στο σώμα τους, να υπάρχουν ως άνθρωποι, ανθρωποκεντρικά. Ευχαριστούμε πολύ.